Πιστεύετε ότι υπάρχει καλύτερος τρόπος για να παρουσιάσει κανείς το Nissan Navara N-Guard από το να βρεθεί καταχύμωνο με 5 βαθμούς Κελσίου σε ένα από τα βουνά της Αττικής? Navara N-Guard, η ναυαρχίδα της σειράς Navara. Διπλοκάμπινο, pick-up, πια νέας γενιάς. Συνδυάζει επιπλέον χαρακτηριστικά, αισθητικά, αλλά και παροχής νέων gadget ή περισσότερης πολυτέλειας στο εσωτερικό, διότι πια τα αυτοκίνητα, τα pick-up, μετασχηματίζονται και γίνονται πιο χρηστικά SUV. Η Nissan έχει περάσει σε αυτό το αυτοκίνητο 80 χρόνια εμπειρίας από τον κόσμο των pick-up. Τι έχει πουλήσει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης και τι εμπειρία μεταφέρει σε αυτό το αυτοκίνητο. Το συγκεκριμένο έχει 18 ρεζάντες, έχει σκαλοπάτια στα πλαϊνά, έχει ειδικά αυτοκόλλητα που μας παραπέμπουν σε μια πιο έτσι active διαδικασία, έχει ράγες οροφής, έχει ηλιοροφή. Έτσι λοιπόν, ο Μάνος είναι ετοιμοπόλεμος στη θέση του οδηγού, η αφεντιά μου θα μπει συνοδηγός και θα τα μάθετε όλα. Όταν μπήκα στη διαδικασία να δω τι ακριβώς είναι το Nissan Navara N-Guard, βρήκα διάφορα στοιχεία τα οποία πραγματικά ήταν ενδιαφέροντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα εξωτερικά καλοπιστικά στοιχεία που σχετίζονται με το να δείξουν ότι είναι μια διαφορετική έκδοση, ούτε για την πολυτέλεια στο εσωτερικό που είναι πιο εμφανής από ότι σε ένα συνηθισμένο μοντέλο, ούτε ακόμα και για τους αρκετούς χώρους που έχει μέσα, οι οποίοι είναι, ταξιδεύουν 5 άτομα ενήλικες πάρα πολύ και το βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή κάθεσαι πίσω και έχεις χώρο, ούτε για την άνεση των καθισμάτων, τα οποία πρόσεξα ότι είναι κατασκευασμένα με μια τεχνολογία που είναι δανεισμένη από την NASA σχετικά με το πώς αγκαλιάζει το σώμα, ούτως ώστε τις εκτός δρόμου διαδρομές να μην ταλαιπωρείται ο κορμός του ανθρώπου, του οδηγού, αλλά και των επιβατών. Είδα λοιπόν ότι απέχει από το έδαφος 22,5 πόντους. Είδα ότι η γωνία προσέγγισης είναι 30 μοίρες, η αντίστοιχη διαφυγής είναι 24 μοίρες. Έχει τη δυνατότητα να μπει μέσα σε ριάκι ή σε μικρό ποταμάκι μέχρι 60 πόντους μέσα στο νερό. Όμως οι άνθρωποι της Nissan δεν έμειναν εκεί. Ακόμα και στοιχεία της τετρακίνησης έχουν βελτιωθεί ώστε το αυτοκίνητο ανταποκρίνεται ακόμα καλύτερα. Πέρα λοιπόν από τις γνωστές θέσεις εδώ στον περιστροφικό διακόπτη, δηλαδή έχουμε το κλασικό πισωκίνητο, τετρακίνητο high, το γρήγορο τετρακίνητο για κανονική κίνηση, και τετρακίνητο low για τα πιο δύσκολα. Στα υπόλοιπα Navara εκεί κλειδώνει το πίσω διαφορικό. Αυτό λοιπόν βοηθάει να βγει το αυτοκίνητο από μια πιο δύσκολη κατάσταση. Στην έκδοση N-Guard κλειδώνει και το μπροστινό διαφορικό, έτσι. Wow. Πρακτικά λοιπόν αυτό σημαίνει ότι σε ακόμα πιο δύσκολα το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί, να ξεκολλήσει κλειδώνοντας και τα δύο διαφορικά. Πάει σε ακόμα πιο δύσκολες καταστάσεις. Πέρα λοιπόν από αυτά έχει και το ηλεκτρονικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης. Πρακτικά τι κάνει αυτό? Κάποια στιγμή λοιπόν είσαι στον αέρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας τροχός θα σπινάρει παραπάνω σε σχέση με τον άλλο, θα γυρνάει πιο γρήγορα. Έρχεται λοιπόν εκεί με έναν ιδιαίτερο τρόπο, τον φρενάρει το τροχό που γυρνάει πιο γρήγορα, χωρίς να το καταλαβαίνει ο οδηγός. Άρα λοιπόν ανά πάσα στιγμή έχουμε μεταφορά τη σωστή ροπή σε κάθε τροχό με τη μεγαλύτερη δυνατή πρόσφυση. Άρα δεν κολλάς πουθενά. Πάντα υπάρχουν όρια. Έτσι. Εννοείται. Και υπάρχουν και κανόνες της φυσικής. Πάντα πρέπει να ξέρει και ο καθένας μας τα περιθώρια του εαυτού του. Έτσι, και να γνωρίσει το αυτοκίνητό του. Έτσι. Να έχει και μια εμπειρία στις εκτός δρόμου διαδρομές. Δηλαδή, ένα πολύ απλό παράδειγμα. Βλέπεις μπροστά σου ένα σημείο με νερά. Έτσι. Αν δεν έχεις ξαναπεράσει, καλό είναι να σταματήσεις από ό,τι αυτοκίνητο και να είσαι, να βάλεις ένα ξύλο μέσα, ώστε να δεις πόσο μαθαίνει. Γιατί αν ξαφνικά εκεί υπάρχει μια τάβρος, γίνεται 1,5-2 μέτρα, είναι επικίνδυνο πια και για τον ίδιο στον εαυτό μου, ό,τι αυτοκίνητο και μετά να είσαι, δεν πρόκειται να περάσεις αν έχει ξαφνικά μια τάβρο 2 μέτρα κάτω από το νερό και χάνεσαι, ας πούμε, σε ένα χαντάκι τεράστιο. Η Nissan σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο πρόσεξε λεπτομέρειες. Οι αναρτήσεις πίσω, ανάλογα την έκδοση, αν είναι το Double Cab ή το King Cab, είναι πιο ελαφριές από 7 έως 20 κιλά. Αυτό σημαίνει βέβαια προφανώς λιγότερη κατανάλωση. Στον δρόμο τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λιγότερο αναρτώμενο βάρος και βλέπεις ότι το αυτοκίνητο καταπίνει καλύτερα τις ανομαλίες και στον δρόμο, αλλά ιδιαίτερα εδώ στις εκτός δρόμου διαδρομές. Και ο λόγος που έχουμε ξεκινήσει την παρουσίαση εδώ δεν είναι τυχαίος. Εντάξει, γνωρίζουμε πια ότι τα αυτοκίνητα αυτά, τα pick-up, έχουν βελτιωθεί πολύ, έχουν χαρακτηριστικά SUV. Είναι δεδομένο ότι στο δρόμο προσφέρουν πολλά παραπάνω σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε πριν 15-20 χρόνια για τα pick-up. Αυτό όμως που είναι σημαντικό, ειδικά στην έκδοση N-Guard, είναι ότι το αυτοκίνητο συνεχίζει και κρατά την παράδοση του Navara στον τρόπο που κινείται στις εκτός δρόμου διαδρομές. Καταπίνει τα πάντα, περνάει από παντού. Άρα λοιπόν έχουμε βελτιωμένη άνεση στον δρόμο που οκ, το γνωρίζουμε, αλλά δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από αυτά που προσφέρει και ίσως και παραπάνω πράγματα από το γνωστό Navara με τις πολλές δυνατότητες εκτός δρόμου διαδρομές. Και φυσικά για επαγγελματική χρήση έχουμε ικανότητα ρημούλκησης 3,5 τόνων και ωφέλιμο φορτίο πάνω από 1 τόνο.
Πάμε λοιπόν στους κινητήρες. Ροπή και δύναμη. Υπάρχει ένας κινητήρας diesel 2,3 λίτρων, ο οποίος στην απλή έκδοσή του, με το ένα τούρμπο δηλαδή, αποδίδει 160 ύπους, ενώ υπάρχει και έκδοση με διπλό τούρμπο που αποδίδει 190 ύπους. Πέρα όμως από την υποδύναμη που πολλές φορές κοιτάμε σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, αυτό που είναι εξίσου, μη σου πω και πιο σημαντικό, είναι η ροπή. Και οι δύο εκδόσεις λοιπόν προσφέρουν πολύ μεγάλη ροπή, σωστά. Ο πρώτος κινητήρας 160 ύπων έχει ροπή 41 κιλά και ο δεύτερος με τα 190 άλογα 46 κιλά ροπή. Φυσικά έχουμε οθόνη έγχρωμη αφής 7 ιντζών με όλα τα καλούδια, τα συστήματα infotainment, δηλαδή ενημέρωση και ασφάλεια, πληροφόρηση, τα πάντα. Στην ουσία μπαίνοντας μέσα είναι σαν να μπαίνεις σε ένα SUV της Nissan. Με πολύ περισσότερες δυνατότητες. Γι' αυτό, Θωμά, πάμε να δούμε λίγο και τα πιο δύσκολα τώρα, γιατί το Navara, ειδικά στην έκδοση Enguard, μπορεί να πάει και στα πολύ δύσκολα. Να πούμε τιμές πριν αρχίσουμε τα γκάζια, τα περίεργα. Η απλή έκδοση ξεκινάει από 29.140 ευρώ. Και η Enguard που είμαστε εδώ, 37.040 ευρώ.